να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, ο λίγο λεπτών, και μετά, πρώτα ο Θεός, θα επανέλθουμε πάλι κοντά σας για να συνεχίσουμε με πάρα πολλά άλλα θέματα και φυσικά με τους διαλόγους, μια που μου έδωσε την αφορμή εδώ ο πατήρ Νεκτάριος να πούμε ότι με τα πρώτην και δευτέρα νοθεσία το χωρίο του Αποστόλου Παύλου παρετού, να αναφερθούμε τι γίνεται σήμερα με αυτούς τους διαλόγους, με αυτές τις επαφές που κάνουν οι Ορθόδοξοι με τους πάσης φύσεως αιρετικές, επιτρέπονται βάσει των ιερών εικόνων, των ιερών κανόνων, των θείων και ιερών κανόνων. Δεν επιτρέπονται, δίνει την άδεια η μία Αγία Καθολική Αποστολική Εκκλησία, δεν την δίνει. Τι από αυτά επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται. Θα είμαστε και πάλι σε λίγο κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κοντά στη φωνή του Πατροκοσμά θα είστε κι εσείς. Ελπίζομαι να παραμείνετε στους δέκτες σας. Ελπίζω να τα πράγματα που συζητούμε εδώ με τον εκλεκτό και αγωνιστή πατέρα Νεκτάριο, Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής, του Αγίου Σεραφείμ Σαρόφ και του Ιερού Αυγουστίνου, να σας ενδιαφέρουν, να είναι πολύ σημαντικά και να σας βοηθούν να κατανοήσετε κάποια πράγματα τα οποία ίσως δεν έχετε κατανοήσει μέχρι τώρα. Και πάλι λοιπόν σε λίγο κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες.
Καλησπέρα σας. Πάλι κοντά σας, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, η φωνή του Πατροκοσμά, μια εκπομπή που γίνεται κάθε Κυριακή και ώρα 10 περίπου έως όσο πάρει, γύρω στις 12-12.30 με μία πολλές φορές, για να σας κρατήσει συντροφιά σε πάρα πολλά θέματα, σε πάρα πολλές απορίες δικές σας, σε πάρα πολλά προβλήματα τα οποία απασχολούν και εσάς και εμάς και όλους τους Ορθοδόξους και Ευσεβείς Χριστιανούς. Για όσους από εσάς, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, αγαπητοί και ευσεβείς μου χριστιανοί, θέλουν να επικοινωνήσουν με την εκπομπή μας, η οποία φωνή του Πατροκοσμά, η εκπομπή μας είναι ζωντανή, κάθε φορά που γίνεται, κάθε Κυριακή είναι ζωντανή, γίνεται αυτή τη στιγμή, δεν είναι μαγνητοσκοπημένη. Μπορείτε να επικοινωνήσετε στα τηλέφωνα τα οποία αναγράφονται επί της οθόνης σας, το 3464-298, 3472-681 και 3466-700. Μπορείτε λοιπόν σε αυτά τα τηλέφωνα, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τώρα αυτή τη στιγμή και καθ' όλη την υπόλοιπη διάρκεια της εκπομπής μας να παίρνετε τηλέφωνο και οι τηλεφωνήτριές μας και οι τηλεφωνητές μας θα παίρνουν τα ερωτήματά σας, θα μας τα δίδουν και θα σας απαντήσουμε όταν θα έρθει το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Κοντά μας σήμερα, όπως είχαμε προαναγγείλει και στις προηγούμενες εκπομπές και όπως είδατε όλοι εσείς που παρακολουθήσατε, για όσους ανοίγουν αυτή τη στιγμή τους δέκτες της τηλεοράσεώς τους, έχουμε τον Πανοσιολογιώτατο Αρχιμανδρίτη, τον Άγιο Καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Ιερού Αυγουστίνου και Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ, τον πατέρα Νεκτάριο Μουλατσιώτη, ο οποίος είναι γνωστός εν πρώτης από το βιβλίο του, το οποίο είχε εκδώσει για πρώτη φορά το 1984, το «Πότε θα γίνει η δεύτερη παρουσία του Κυρίου μας», το οποίο έχει εκδοθεί σε 150.000 αντίτυπα μέχρι στιγμής και συνεχίζει ακόμα την αλματώδη και μεγάλη αυτή έκδοση και πώληση. Κοντά μας λοιπόν έχουμε τον πατέρα Νεκτάρη που είναι γνωστός από το βιβλίο αυτού και από το μοναστήρι του, το οποίο μοναστήρι, στο οποίο μοναστήρι μάλλον έχει ανεγείρει εδώ και αρκετούς μήνες ένα καμπαναριό, ένα τεράστιο καμπαναριό με 400 σήμαντρα και 62 καμπάνες, για να, όπως μας είπε ο ίδιος, για να περάσει ένα σιωπηρό μήνυμα ότι πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δική μας θα είναι η Αγία Σοφιά, πάλι θα ξαναπάρουμε την πόλη. Ένας πόθος διακαείς όλων των Ελλήνων για να ξανακερδίσουν την χαμένη βασιλεύουσα. Ας έρθουμε λοιπόν στον πατέρα Νεκτάριο για να συνεχίσουμε τα τόσο ενδιαφέροντα θέματα τα οποία είχαμε αρχίσει. Πατέρα Νεκτάριε, όπως είχαμε πει πριν κάνουμε το διάλειμμα, μου δώσετε την αφορμή μέσω του χωρίου του Αποστόλου Παύλου ότι με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσία παρετού από σε αιρετικό, με τα πρώτην και δευτέρα νουθεσία αιρετικών άνθρωπο παρετού να τον αφήσουμε και να μην ασχολούμαστε πλέον με αυτό. Σήμερα βλέπουμε, πατέρα Νεκτάριε, ότι όχι μόνο μία και δύο και τρεις και τέσσερις και πέντε και δέκα και πολλωστές φορές γίνονται αυτές οι σχέσεις και οι συγχρονισμοί με τους αιρετικούς και οι νουθεσίες αν θέλετε, αλλά έχουμε βαρεθεί πλέον εδώ και μια εξικονταετία να βλέπουμε να γίνονται αυτοί οι λεγόμενοι διάλογοι μέσα στο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών με τους πάσης φύσεως αιρετικούς, με τους Προτεστάντες, με τους Παπικούς, ακόμα και με αλόθρησκους, ακόμα και με βουδιστές, όπως έγινε στην Ασίζη, όπως ενθυμίστε καλώ, το 1986, ακόμα με πυρολάτρες, με ειδωλάτρες κλπ. Και πρόσφατα, βέβαια, στην Καμπέρα της Αυστραλίας, που έγιναν αυτές οι καταδικασμένες σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες και συγκεκριμένα από πάρα πολλούς ιερούς κανόνας, από τον 45ο Αποστολικό Κανόνα, τον 7ο Αποστολικό Κανόνα, τον 71ο Αποστολικό Κανόνα, από τον 10ο Κανόνα της 6ης Οικουμενικής Συνόδου, από τον 1ο της Αντιοχίας, από τον 6ο, 32ο, 33ο, 37ο και 38ο της Λαοδικίας και από πλήθος άλλων θείων και ιερών κανόνων, οι οποίοι καταδικάζουν τις συμπροσευχές με τους αιρετικούς και συγκεκριμένα λέει ο 45ος κανόνας, που είναι, θα λέγαμε, η ουσία, το ζουμί όλων των άλλων υπολείπων κανόνων. Ότι επίσκοπος ή πρεσβύτερος ή διάκονος αιρετικής συνεξάμενος αφορίστο. Είδε επιτρέψει εν τι ποιήσε ή λειτουργήσε
όλη αυτή η αιρετική καθερίστο. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλοι αυτοί οι κανόνες που προανέφερα απαγορεύουν τις σχέσεις με τους αιρετικούς, απαγορεύουν τις συμπροσευχές και πολύ περισσότερο τις συλλειτουργίες με τους αιρετικούς. Τι γίνεται σήμερα, Πατέρα Νεφτάρη, στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, τι γίνεται με αυτούς τους περίφημους και διαβόητους διαλόγους? Ωφελούν, δεν ωφελούν, κερδίζει η Ορθοδοξία, επιστρέφει από την πλάνη όλους εκείνους οι οποίοι έχουν πλανηθεί και έχουν πέσει σε χιλιάδες αιρέσεις, σε δεκάδες, εκατοντάδες αιρέσεις, ή τελικά αυτή που χάνει και αυτή που ζημιώνεται είναι η Ορθοδοξία μας και η Ελλάδα μας και όλοι εμείς οι οποίοι βρισκόμεθα υπό την σκέπη της? Θα θέλαμε την προσωπική σας γνώμη και άποψη, χωρίς φόβο και πάθος, για όλα αυτά τα θέματα. Αγαπητέ Πατέρα Μάξιμε, επί του σοβαρού αυτού θέματος, διότι άπτεται της Κυριακής οπωσδήποτε της Ορθοδοξίας που εορτάζουμε σήμερα και δόθηκε, όπως είπατε, αφορμή από το εδάφιο του Αποστόλου με τα πρώτην και δευτέραν ουθεσίαν παρετού ειδών ότι εξέστραπτε ότι ούτως και ον αυτοκατάκριτος. Και μαρτάνει ον αυτοκατάκριτος. Θα ήθελα να τονίσω, να πω μάλλον δύο απόψεις και δύο θέσεις που υπάρχουν σήμερα. Η πρώτη να εκφράσω την άποψη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, το οποίο έχει ξεκινήσει τους διαλόγους αυτούς εδώ και χρόνια. Πριν όμως ξεκινήσουμε, θα πρέπει να διαβάσουμε, να δούμε τι η Αγία και η Ιερά Σύνοδος του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου, η Πατριαρχική Σύνοδος, πριν ξεκινήσουμε και φτάσουμε εκεί ακριβώς, τι αποφάσισε το 1920 με την Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920. Τη γνωστή αυτή. Ναι, είναι γνωστή για άλλους, είναι άγνωστη όμως. Θα ήθελα λοιπόν να την διαβάσουμε. Πατριαρχική Εγκύκλιος του 1920.